Σήμερα, στο πλαίσιο της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, συναντήσαμε τον νέο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς επίσης και την νέα Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας. Αναφερθήκαμε ξανά στα πολλά και ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παθόντες μας της εισβολής του 1974. Με τον Υπουργό Εργασίας συζητήσαμε το ζήτημα των τιμητικών επιδομάτων, καθώς τα πολύ μικρά ποσά που παραχωρούνται δεν ανταποκρίνονται στις θυσίες τόσο των στρατεύσιμων όσο και των άμαχων του 1974. Φυσικά, κανένα επίδομα δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των παθόντων μας. Μιλάμε τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική τους υγεία. Ωστόσο, τα τιμητικά επιδόματα είναι το ελάχιστο που μπορεί να προσφέρει η πολιτεία στους ανθρώπους που πολέμησαν, πάλεψαν τον Ατσίλα, τραυματίστηκαν και βιάστηκαν. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο νέος Υπουργός Εργασίας βλέπει το ζήτημα με αυτόν τον τρόπο. Επιπρόσθετα, τέθηκε και το ζήτημα της απλοποίησης των διαδικασιών αξιολόγησης των τραυματιών του πολέμου. Ομοίως και με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, συζητήσαμε για το νέο σχέδιο επανεγκατάστασης τόσο για τους εγκλωβισμένους μας, όσο και για τα νέα ζευγάρια στις κατεχόμενες περιοχές, όπως επίσης και για το σύνολο των κοινωνικών παροχών σε όλους τους παθόντες. Επιπρόσθετα, σήμερα στην Επιτροπή μας συναντηθήκαμε με την ομάδα πρωτοβουλίας ασυνόδευτων και φιλοξενηθέντων παιδιών στην Ελλάδα το 1974. Ακούσαμε συγκλονιστικές ιστορίες. Οι οικογένειες από την Ελλάδα φιλοξένησαν τότε 5.000 παιδιά από την Κύπρο. Φτωχές οικογένειες, οι οποίες από το υστέρημά τους έθρεψαν, μεγάλωσαν και μόρφωσαν τα προσφυγόπουλα της Κύπρου μας. Η Κυπριακή Πολιτεία θα πρέπει να τιμήσει τόσο τις οικογένειες που φιλοξένησαν αυτά τα παιδιά εν μέσω πολέμου, όσο και τα ίδια τα παιδιά, ενήλικες πια, οι οποίοι προσπαθούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν να διαφωτίσουν τη συγκλονιστική αυτή ιστορία τους. Τέλος, σήμερα βρεθήκαμε μαζί με την Επιτροπή μας μαζί με τον Φορέα Ανισόδημης Κατανομής Βαρών, όπου προχωρήσαμε σε μια άκρως υπηκοδομητική συζήτηση μαζί τους, ειδικότερα για τα νέα σχέδια που προτείνει ο Φορέας, που μεταξύ άλλων αφορούν την επιδότηση επιτοκίων, τα στεγαστικά δάνεια, επιδιορθώσεις κατοικιών, φοιτητικά δάνεια, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και αναμένουμε, όπως αυτά τα επικυροποιημένα σχέδια, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, να έρθουν ενώπιον μας στην Επιτροπή για να εγκριθούν και να απαλύνουν όσο γίνεται τους πρόσφυγες μας και τα παιδιά τους. Στόχος μας είναι η απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των εκτοπισθέντων μας αλλά και των παιδιών τους.